Τι σας κάνει να πιστεύετε, κύριε Υπουργέ, ότι με αυτά τα μέτρα θα μειώσετε τον πληθωρισμό, θα τον διθασέψετε, θα χτυπήσετε την ακρίβεια, όταν παρεφερεί μέτρα έχετε πάρει και στο παρελθόν? Το πλαφόν στο κέρδος που έχετε βάλει, το καλάθι της νοικοκυράς, μια σειρά άλλα τέτοια μέτρα τα οποία έχετε πάρει και που επί της ουσίας όχι μόνο δεν έχει αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός των τροφίμων, αλλά έχει αυξάνει και με μεγαλύτερους ρυθμούς. Από αυτή την άποψη, όταν η αιτία της ακρίβειας έχει τρεις παράγοντες: τιμές, μισθός, φόροι. Τι κάνετε συγκεκριμένα σε αυτούς τους τρεις παράγοντες? Να πάρουμε τις τιμές, πώς καθορίζονται? Μόνο και μόνο από μια ασυδοσία κάποιων πολυεθνικών που βεβαίως κάνουν παιχνίδια και έχουν διαφοροποιημένες τιμές ανάλογα με το μέγεθος της εκάστοτε αγοράς που απευθύνονται. Στην καπιταλιστική αγορά, η οποία μονοπολεί και δημιουργεί μονοπωλιακές τιμές, ή στις πολιτικές που έχετε εφαρμόσει, για παράδειγμα απελευθέρωση των αγορών, ενέργεια, ακριβό ενεργειακό μείγμα? Τι θα κάνετε για να αντιμετωπίσετε τον τεράστιο ανταγωνισμό που οδηγεί και σε πολέμους και σε συγκρούσεις για τον έλεγχο των εφοδιαστικών αλυσίδων? Ήδη τώρα στέλνετε καράβι στην Ερυθρά Θάλασσα για να αντιμετωπίσετε, λέει, τους Χούτι. Πώς αυξάνεται οι τιμές και το κόστος μεταφοράς? Δεύτερο ζήτημα, μισθός και συντάξεις. Ποια είναι η πολιτική σας? Αυξήσεις που δεν καλύπτουν τον επίσημο πληθωρισμό, δεν λέμε για τον ανεπίσημο, και βεβαίως ούτε καν τις τεράστιες απώλειες τις οποίες είχαν τα προηγούμενα χρόνια οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Συλλογική σύμβαση εργασίας ζητάνε οι οικοδόμοι να γίνει υποχρεωτική και η κυβέρνησή σας αρνείται, παρά τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν, σε οικοδόμους όσον αφορά την τεράστια, την πολύ μεγάλη ζήτηση. Και τρίτον, στους φόρους. Όταν, για παράδειγμα, πολλά αυξάνονται μέσω της έμεσης φορολογίας του ΦΠΑ 24% και πάει λέγοντας, θα ήταν μια τεράστια ανακούφιση για τον κόσμο να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη, όχι να μειωθεί μια-δύο μονάδες, να καταργηθεί. Γιατί δεν τον καταργείτε όμως? Γιατί είστε δεσμευμένοι από τις ευρωπαϊκές πολιτικές που υποστηρίζετε και οι τρεις για δημοσιονομική εξυγέρωση και πειθαρχία και να καταστεί το χρέος βιώσιμο το κρατικό. Άρα θέλει πρωτογενή πλεονάσματα. Να λοιπόν πού πρέπει να στοχεύσετε? Στους τρεις αυτούς παράγοντες. Κόντρα στις αιτίες που διαμορφώνουν αυτό το επικίνδυνο μείγμα, που δεν είναι μόνο ελληνικό, βεβαίως. Στην Ελλάδα είναι πολύ πιο έντονο ενδεχόμενα και δεν παίρνετε κανένα απολύτως μέρος. Απλά ορισμένα επιμέρους, κάποιες παρανυχίδες ασχολείστε, χωρίς να θέλετε να αντιμετωπίσετε. Άρα λοιπόν, για να υπάρχει μια αποτελεσματική πολιτική βεβαίως εναντίον της ακρίβειας, πρέπει να στραφούμε απέναντι στις αιτίες που δημιουργεί την ακρίβεια. Εσείς όμως αυτές τις αιτίες τις υπηρετείτε. Με αποτέλεσμα και τα μέτρα που παίρνετε να είναι αποτελεσματικά, αλλά και να αναπαράγονται οι αιτίες και οι παράγοντες που οδηγούν στην ακρίβεια. Γι' αυτό ακριβώς το λέω και εμείς λέμε καθαρά: χρειάζεται να βαδίσουμε σε άλλο δρόμο, σε άλλο μονοπάτι. Ενάντια στην πολιτική που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων και των πολυεθνικών, ενάντια σε αυτές τις πολιτικές ευρωπαϊκές που διαμορφώνουν ακριβά μείγματα με την απελευθέρωση των αγορών και βεβαίως απέναντι στους φόρους και στη στήριξη των μισθών και των συντάξεων, υπονομεύοντας την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.